Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Επειδή τώρα θα φύγουμε για διακοπές, όσοι φύγουμε, τις συμβουλές που υπάρχουν για το πώς να προστατεύσετε το σπίτι σας από τους διαρρήκτες. Γιατί οι διαρρήκτες πάντα παραμονεύουν. Δεν κοιτάνε ούτε κορονοϊό. Εδώ μπαίνουν εννοείς σε σπίτι. Οι διαρρήκτες, θα πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, 6 τρόποι λοιπόν για να αποφύγετε τους διαρρήκτες στο σπίτι σας. Λοιπόν, το πρώτο, τα σκουπίδια έχουν σημασία. Λοιπόν, αν έχετε αγοράσει μια καινούργια τηλεόραση, καλό είναι να μην αφήνετε το κουτί στον κάδο των σκουπιδιών έξω από το σπίτι σας. Mm-hmm. Γιατί αμέσως προδίδεται ότι έχετε αγοράσει μια smart τηλεόραση, μεγάλη smart TV. Προσέξτε τα social media. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Μην βάζετε ότι έχω πάει διακοπές, που σημαίνει ότι η οικογένεια λείπει από το σπίτι. Επομένως, το σπίτι σας είναι άδειο και ελεύθερο και για τα χέρια των διαρρηκτών. Δύσκολο αυτό να πεις σε άνθρωπο να μην ανεβάσει τις διακοπές του, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Υπάρχει κόλπο να ανεβάζεις μέρες αργότερα, όταν έχεις γυρίσει. Να ανεβάσεις, ας πούμε, που πήγες. Και ας ήρθε όλο να τον ακούς το βράδυ με την κλίδη να πάει να μπει στην πόρτα. Ένα πολύ απλό, κλειδώστε πόρτες και παράθυρα, γιατί το 40% των διαρρήξεων πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση δύναμης. Πάρα πολύ εύκολα μπαίνουν οι διαρρήκτες στο σπίτι και είναι 40%, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Βάλτε φώτα που ανάβουν με φωτοκύτταρο, και αυτό πάρα πολύ βασικό. Όταν πλησιάζει κάποιος. Βέβαια, πολλοί δεν τους ενδιαφέρει, μπαίνουν κανονικά αβέρτα. Και μάλιστα αυτοί που μπαίνουν και με συναγερμούς και με τέτοια παίρνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Δεν περιμένουν πολλή ώρα. Αλλά το φωτοκύτταρο πολλές φορές αποτρέπει. Συν επίσης δεν είναι κόλπο αυτό, το αφήνουμε το φως στο μπαλκόνι νύχτα μέρα ανοιχτό, γιατί το βλέπει. Παράλληλα το πρωί. Αν το δει πρωί. Το βλέπει το πρωί και σου λέει καλά. Μην αφήνετε τα κλειδιά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου. Μην αφήνετε λοιπόν κάτω από το χαλάκι μέσα σε μία γλάστρα. Δώστε τα καλύτερα σε φίλο ή γείτονα. Γιατί πολλές φορές λες σε κάποιον να δει στο σπίτι να ποτίσει τα λουλούδια. Αφήνουν τα κλειδιά έξω από το σπίτι. Κάποιοι το πρώτο που ψάχνουν είναι κάτω από το χαλάκι ή κοντά στη γλάστρα που συνήθως υπάρχει δίπλα στην πόρτα. Και ζητήστε βοήθεια από έναν φίλο, ο οποίος μπορεί να πηγαίνει στο σπίτι, να δείχνει ότι είναι ζωντανό, εντός εισαγωγικών. Ναι, αυτό είναι το κακό. Να φαίνεται ότι το σπίτι είναι ζωντανό. Να ποτίζει τα λουλούδια, να ανοίγει την τηλεόραση, τα παραθυρόφυλλα κτλ. Οπότε ξέρεις, αν κάποιος. Γιατί πολλές φορές παρακολουθούν αυτή την κίνηση. Βλέπουν, ας πούμε, ένα σπίτι είναι κλειστό, αν έχει φώτα που λες και εσύ απ' έξω και αυτά όλα. Οπότε είναι στόχος εύκολος των διαρρηκτών. Επίσης τώρα με την. Πώς το λένε, από απόσταση έλεγχο διάφορων συσκευών κτλ. Μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί να φτιαχθεί ένα πιτσιρικά να βάλει. Να του πεις να συνδέσει ένα Bluetooth από έξω από ένα μακρινό από το να είναι στη Ζάκυνθο και να βάλει στο σπίτι μια, δύο, τρεις φορές τη μέρα ήχους. Να μαλώνει ο μπαμπά. Μαρέ γυναίκα πάλι πατάτες θα φάμε να ακούει. Μπαμπά, δεν μας έχεις πάει. Δεν πάμε να πάρεις. Όχι οι ίδιοι. Όχι οι ίδιοι, ούτε και ώρα. Να έχει ρε παιδί μου rotation να φτιάξει σποτάκια όπως έχουμε τα σποτάκια. Χρόνο στα φώτα ανοιχτά έξω και τα λοιπά. Την ώρα που μαλώνει, να αναβουζούν και τα φώτα να γίνεται έξω κλαμπ. Επίσης υπάρχει πολύ απλό την κάμερα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Που την ελέγξει από το κινητό σου. Ναι, σωστό και αυτό. Πολύ απλό.